σήμερα μαζί με τα παιδιά και τους γονείς επισκεφτήκαμε την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και δηλώσαμε ότι δεν θα ανεχτούμε να φύγουν παιδιά από το σχολείο μας και να πάνε σε άλλο σχολείο. Δύο τμήματα του σχολείου μας, ένα τμήμα της νεωτικής κατεύθυνσης με 9 παιδιά και ένα της Β' Λυκείου και ένα τμήμα της Γ' Λυκείου των οικονομικών με 6 παιδιά, δεν εγκρίθηκαν τα τμήματά τους ολογομελή. Προφορικά μας ζητήθηκε να μεταφερθούν τα παιδιά της Β' Λυκείου σε άλλο σχολείο. Αυτό θα είναι μια μεγάλη επιβάρυνση για την ψυχολογία των παιδιών μας, ειδικά φέτος που είναι εποχή του κορονοϊού, καθώς εμείς ως ολογομελή τμήματα μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη εκπαίδευση τα παιδιά αυτά, ενώ αν μεταφερθούν σε άλλο σχολείο και θα τους επηρεάσει αρνητικά, αλλά και θα κινδυνεύσουν και η υγεία τους λόγω ότι το άλλο σχολείο έχει περισσότερα παιδιά. Θεωρούμε ότι τα παιδιά, η μόρφωσή τους, η προσπάθειά τους είναι πάνω από τα χρήματα. Το σχολείο μας διαθέτει και αίθουσες και καθηγητές. Δεν θα αποτελεί επιβάρυνση για το κράτος. Ζητούμε λοιπόν φέτος, ειδικά φέτος, που τα παιδιά δεν έχουν γυρίσει ακόμη σχολείο, αλλά περιμένουμε χαρά να γυρίσουν, έστω και με τις μάσκες, χωρίς καμία αντίρρηση, να δεχτεί το Υπουργείο και να εγκριθεί και το τμήμα αυτό και όλα τα παιδιά μας τη Δευτέρα να πάνε στο σχολείο τους.